Λοιπόν, ένα έκτακτο vlog, το οποίο το γυρίζω σήμερα που είναι Τετάρτη. Πόσες έχουμε? 11 Ιουνίου. 10 Ιουνίου, τι λέω. Το γυρίζω σήμερα που είναι Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2020 και που η μέρα μου είναι αφιερωμένη στην πόλη. Έχω κατέβει στη Λευκωσία. Το πρωί, την ώρα που έκανα την διαδρομή από το χωριό στη Λευκωσία, τράβηξα το vlog που θα δείτε ή έχετε δει την 5η 11 Ιουνίου το πρωί, το οποίο ήταν για γυναίκες ωραίες, εμφανίσιμες, ερωτικές που μένουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα μόνες. Λοιπόν, να σας πω λίγο πώς πέρασε η μέρα μου μέχρι τώρα. Κατά τις 11 ξεκίνησα για να κατέβω στη Λευκωσία. Πήγα πρώτα από το γραφείο του κοινοτάρχη του χωρίου στο οποίο διαμένω, που είναι το καλό χωριό Ρινής, και πλήρωσα το λογαριασμό του νερού. Και μετά πήγα στο ταχυδρομείο και πήρα αυτό το δέμα, το οποίο θα το ανοίξω σε λίγο να το δούμε μαζί. Υποψιάζομαι τι είναι. Είναι από την Κούλα Μιχαήλ. Και ξέρω ότι Κούλα Μιχαήλ, ότι έχει μπουτίκ, άρα θα είναι ρούχα. Κούλα, κοίταξε πόση μεγάλη υπομονή δείχνω. Δεν το ανοίγω, το έχω. Τώρα είναι 4.30, το έχω περίπου 5 ώρες και δεν το ανοίγω. 5.30 ώρες, τι λέω, 11.30 το πήρα. Λοιπόν, πήγα πρώτα στο ταχυδρομείο και μετά πήγα και συναντήθηκα με τη φίλη μου, την Αναστασία, τη Σταύρου, τη διαιτολόγο, η οποία με είχε δει που φορούσα αυτή τη μάσκα. Αυτή είναι η μάσκα που μου έκανε δώρο η Γιώτα. Και μου λέει, έχω και εγώ μάσκες. Θα σου φέρω και εσένα μάσκες, γιατί φτιάχνει μάσκες η Αναστασία. Η Γιώτα η Ψαρά που μου φτιάχνει τώρα τα κοσμήματα, που μου είχε δώσει τα ωραία τα κοσμήματα αυτά που φόρεσα, τα αρώματα κλπ. Και έχουμε κάνει και βιντεάκι με τη Γιώτα που πήγα στο αρωματοπωλείο της, αρωματοποιείο της. Λοιπόν, ένα ασφαλέστατο μεταξύ βίντεο αυτό, γιατί βρισκόμαστε στο πάρκινγκ του οδοντίατρου. Λοιπόν, θα σας πω μετά για τον οδοντίατρο. Και η Αναστασία μου έκανε δώρο τις ακόλουθες μάσκες, τις οποίες τις φτιάχνει μόνη της. Να τις. Πολύ ωραία αυτή πρέπει να τη φοράω, για να με βλέπουν αυτές που λένε ότι έχω μεγάλη μύτη. Να η μεγάλη μύτη πια είναι με τη μάσκα. Αυτή η μάσκα. Και όλες οι μασκούλες που ράβει και πουλάει η Αναστασία, η διαιτολόγος και η διατροφολόγος, έχουν και άνοιγμα από μέσα για να βάλεις μέσα φίλτρο. Και λέει και ένα φίλτρο καφέ μπορεί να χρησιμοποιήσει. Αν θα πας π.χ. σε ένα χώρο που μπορεί να είναι φαρμακείο. Άλλη μία μάσκα μου κάνει τώρα, η Αναστασία. Ωραία δεν είναι? Και άλλη μία, μου κάνει δώρο τρεις μάσκες. Λέω, κόρη παρέτα. Όχι λέει μου, θέλω να σου τις κάνω δώρο. Νάτες. Άρα τώρα έχω 4 μάσκες ρούχινες και διάφορες άλλες, τις οποίες δεν είναι μιας χρήσεως. Αυτές είναι οι μάσκες από την Αναστασία. Η Αναστασία μου είπε ότι τις πουλάει μόνο 4 ευρώ και της λέω, γιατί τις πουλάς μόνο 4 ευρώ. Μου λέει, τις πουλάω μόνο 4 ευρώ γιατί μπορεί να τις, μια οικογένεια να χρειαστεί περισσότερες για να μπορεί να αγοράσουν όλοι. Να τις εδώ. Είναι από δροσερά υφάσματα. Καλά υφάσματα όμως, τις κρατάνε. Και μετά πήγα και στο σπίτι της Αναστασίας και εκεί έπαιξα με τα σκυλιά της και με το παιδί της. Με τον Αχιλλέα Παρασκευά. Κάνουμε λίγο κάτω εδώ το βίντεο, ούτως ώστε να σας δείξω στιγμιότυπα με τα σκυλάκια. Τι ωραία που ήταν τα σκυλάκια στην ποδιά μου. Φοράω αυτή την μπλούζα της Mirror Mirror σήμερα και φοράω μαύρη φούστα κάτω. Κάθισαν στα πόδια μου τα σκυλάκια. Εγώ που είμαι άμαθη, το καταλαβαίνετε ότι είμαι άμαθη από ζώα. Και είναι ωραία. Ήταν ωραία αίσθηση. Λοιπόν, κλείνω για να δείτε τον Αχιλλέα Παρασκευά. Δεν θα το δείτε, θα τον ακούσετε μόνο. Θα δείτε τα σκυλάκια, τη Λούση και τη Λόρα. Και επιστρέφω για να ανοίξουμε το πακέτο μας στη Λεκούλα Μιχαήλ. Εδώ σε αυτοκίνητο, είναι αυτοκίνητο vlog και αυτό, αλλά παρκαριστό. Με ζήκη κανένα, επί πάει. Ήταν που ήταν αυτή, απολολάθηκε. Πάμε. Πες μας, Αχιλλέα, για το σκύλο σου. Πήρε για σπίτι. Βάστο κοντά στο στόμα σου το μικρόφωνο να ακούγεσαι. Πες μας και το πλήρες όνομα σου.
Επίθετο. Όνομα και επίθετο. Όνομα και επίθετο. Εσένα. Όνομα και επίθετο. Πώς σε λένε. Το όνομα μου είναι Αχιλλέα. Σε σκέφτος Αχιλλέας, έχεις και άλλο όνομα. Έχω κι άλλο. Πώς σε λένε τα άλλο όνομα. Αχιλλέας Παρασκευάς Παϊτούν. Ω Παναγία μου, είχε Αχιλλέας, είσαι και Παρασκευάς. Και πες μας τώρα για τα σκυλίδια. Παϊτούν. Παϊτούν. Το επίθετο μου. Τέλειο επίθετο. Parlez-vous français, monsieur? Oui. Oui, je n'ai pas français rien. Mais j'ai compris jusqu'un peu. Non. Je n'ai compris. Pas. Μόνο κυπριακά μιλώ. Ξέρα μόνο να σου πω στα γαλλικά ότι δεν μιλώ γαλλικά, αλλά καταλαβαίνω λίγα. Να λεπτό. You also speak English? Ναι. Πες μας για το σκύλο σου. Τούτο σου κάθεται πάει στα πόθηκια μου. Είναι σκυλίτσα ή σκύλος? Ναι, και το βάλεις στο αυτί σου, με το έχεις αυτό κοντά στο στόμα σου για να ακούγεται τη φωνή. Είναι κορίτσι είναι αυτό που κάθεται πάνω μου? Ναι. Και πώς λέγεται αυτό το κορίτσι που κάθεται πάνω στα πόδια μου? Λάρα. 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 Πώς ξεχωρίζεις τη Λάρα από τη Λούση? Βλέπεις αυτό. Τι είναι αυτό? Το μάτι του. Η Λάρα έχει μαύρο μαύρο, ναι. Αυτή είναι η Λούση. Η Λάρα έχει μαύρο μαύρο. Η Λάρα έχει μαύρο μαύρο. Η Λούση έχει μαύρο άσπρο. Α, και είναι αδερφιά. Ναι. Και όσα αδερφάκια. Δεν μου λες τις φυλάτες στο στόμα. Πλησιάζει το στόμα της πολύ επικίνδυνο. Κάποιες φορές. Α, είδες που το κατάλαβα. Είδες που το κατάλαβα. Και πόσο μηνών είναι τα κορίτσια? Ένα μισό. Ένα μισή μηνού ή χρονού? Ένα μηνό ή ένα μισό. Κόρημα, πόσο είναι η σκύλη σας? Ανάμιση χρονού, Αχιλλέα μου, όχι μηνό. Αφού θυμούν και πέρσι και θα πήγα τα σκυλάκια που ήταν τέλεια μικρά. Εν ωραία τα σκυλάκια, άμα τα χαϊδέρεις πώς νιώθεις? Μετά τα ρετίκυλας. Τα ρετίκυλας, τα για αστεία. Ναι. Τι σημαίνει? Ρετίκυλας, ούλο. Μαλλιά, όλα μαλλιά. Α, είχαν έτσι πολλά μαλλιά. Ναι, σαν τούτη είσαν κουφή, φάτσα της κουφή. Α, οπότε κουρέψε τα ρε. Ναι, ήταν ρητήκουλας, λέει τα γελία. Εκουρέψει πάμε λίγο τη Λούση. Ναι. Και μετά το χέρκο. Τι μάρκα είναι η Λούση και η Λάρα? Τι ράτσα είναι? Πούτολ. Α, είναι πούτολ. Α, χαρέσα μου. Να πάρω κι εγώ ένα σκυλάκι, λες. Τώρα πού είναι... Θα μου πεις από πού να το πάρω? Ναι. Πού είναι... Είναι καλύτερα να το πάρω από καταφύγιο, το... να νοιάσετε εγώ. Ναι, στο καταφύγιο. Πού είναι το καταφύγιο? Είναι από καταφύγιο τα σκυλάκια σας? Δεν δείχνουμε το παιδάκι, δείχνουμε τη μαμά και τον παππούν όμως. Κάνουμε ένα βίντεο για τα σκυλάκια. Κορί, πολύ ωραία να έχω σκυλάκια. Είναι πολύ σε ρωτάω. Ναι, νομίζω ότι ετοιμάζουν γάλα τώρα. Δεν μου κάνουν γέ μου. Εμπεπισμένος ότι είναι γεννήσουν. Μα πρέπει να είναι έγκυες για να γεννήσουν. Είναι έγκυες. Σε δύο χρόνια αυτό το μάθημα. Έχουν boyfriend? Όχι. Dog friend? Όχι. Είναι παντρεμένες? Έχουν πάρα πολλές dog friends. Yes. Αλλά έκαμε... Έχω 1000 εκατομμύρια. 1000 εκατομμύρια. Έπιαμε τα σαμάνια μου, πέντε. Δεν έχουν σκύλοι σας boyfriend, κύριε Βάσο, α. Δεν μπορεί μια σκυλίτσα να κάνει παιδάκι να δεν... Αν δεν έχει σύντροφο. Έστω και για ένα απόγευμα, ή ένα βράδυ. Μα νομίζω είναι πολύ ήσυχα σκυλάκια. Τα έχεις εκπαιδεύσει εσύ να είναι ήσυχα? Όχι. That's how their jobs, all the day they're sleeping. That's the job? Ναι. Είναι η δουλειά τους όλη μέρα κοιμούνται? Ναι. Και να μην μιλάνε. Μόνο αν τους κάνεις έτσι, κάνουν γουρ. Τούτο είναι μόνο. Νομίζω ότι δεν είναι όλο το σκυλιό να μιλάνε. Μόνο κάποιος, αν κάποιος έρχεται, κάνουν γουφ, γουφ, γουφ. Μόνο τέτοι. Όταν ήρθα εγώ δεν έκανα γουφ, γουφ. Ήρθα να μου δαγκώσουν τη φούστα μου. Δεις τους. Πούστες και τώρα κάθονται και δύο πάνω μου. Εγίνεται να κόψουν. Άμα ήταν μικρές, να μάθανε να κόβουν. Που τούτα. Να κόψουν τα μαλλιά τους. Όχι. Μπορεί να πιάνει ένα κλατσό τούτη και να το φάει.
Θα με παρασύρετε να πάω και εγώ σε αυτό το καταφύγιο. Ήταν τόσο μικρές, δε. Ήταν τόσο μικρές μετά. Και μετά μεγάλωσα. Ναι. Έχει να βάσω τα μέτα κοπελούθια μου και δεν προλαβαίνω τα σάτσα. Θα σου δώσεις και σκυλούθια. Όχι 30 χρόνια τα παιδιά μου, κύριε Βάσου, 23 και 20. 23, ο Λάζαρος συνήθως είναι ηλικία με στη Λιανία, έχοντας συμμαθείτε, έτσι κύριε Κίκος. Μωρά ακόμα. Μ' αρέσαν μου τα σκυλάκια. Θέλει και ο Λάζαρος να πάρουμε σκυλάκι. Ο ένα γιο μου το λένε Λάζαρο. Είναι πάρα πολύ χαλαρωτικό. Κυρία Κιλέ, τα μαλλιά σας εσείς γιατί δεν τα κουρεύετε? Γιατί είσαι κοροναβάιρους. Απαγορεύεται να πας στον κουρίο με το κοροναβάιρους. Ναι. Μόνο να τελειώσει. Τώρα 80 μέρες κοροναβάιρους. Παναγία μου. Πες μας τη δουλειά κάνει η μάμα σου. Μάσκες. Κάνει και μάσκες. Τι άλλη δουλειά κάνει η μάμα σου? Τι έχεις σπουδάσει η μάμα σου? Διατρολόγος. Πες το καλά. Διατρολόγος. Είναι διατρολόγος, είσαι διατρολόγος. Διατροφολόγος. Είναι σωστά. Πες το στα αγγλικά, μπορεί να το πετύχεις καλύτερα. Nutritionist, dietitian. Τι άλλο ρε, τι άλλο καμιά μα. Τι καμιά μα, σου μάσχες λέει. Τι άλλο. Ωραίο, όμορφα αγοράκια. Όμορφα αγοράκι είναι καλό. Κάνει. Κόβει τα φρούτα μου. Κόβει τα φρούτα μου. Αυτή είναι πολύ σοβαρή δουλειά. Επιστρέψαμε. Είδατε τα σκυλάκια, είδατε τη σκυλοκατάσταση, την παιδοκατάσταση. Να το δώρο της πούλας της Μιχαήλ που ακόμη δεν το έχω ανοίξει. Μιλάμε, έχω υπομονή γαϊδουργιού, ε. Αυτή η υπομονή μου για, σε κάποια πράγματα δεν οφείλει. Και εσύ κούλα, γιατί δεν είπες ότι έστειλες πακέτο? Έτσι το έκανες, έτσι, για να μου κάνεις έκπληξη. Και εγώ σου κάνω έκπληξη τώρα που αργώ να το ανοίξω. Λοιπόν, πήγαμε με την Αναστασία καφέ στις 12. Τα 12 το ραντεβού μας, 12 και 10 έφτασα εκεί. Και μετά της λέω, πεινάω. Η Αναστασία είναι διατροφολόγος και διαιτολόγος. Και ασχολείται τώρα, επειδή έχει σαρανταρίσει η φίλη μου, και θέλει να διευρύνει τους ορίζοντές της επαγγελματικά. Άρα ασχολείται με άλλα δύο πράγματα. Εκτός από τη διατροφολογία και τη διαιτολογία που ασχολείται και βλέπει, κάνει sessions μέσω Skype πλέον λόγω κορονοϊού, ασχολείται και με την κατασκευή αυτών των χειροποίητων μασκών που σας έδειξα. Και το τρίτο της κομμάτι είναι ότι ασχολείται με την ασφάλιση και τις ασφαλίσεις υγείας. Και έκανα μια πολύ ωραία συζήτηση μαζί της. Νομίζω είναι καλή ιδέα να κάνω κάποια ασφάλιση, όχι υγείας περσέ. Μου είπε ότι υπάρχουν ασφάλειες που μπορεί να ασφαλίσεις το εισόδημα σου όταν είσαι ελεύθερος επαγγελματίας. Και το σκέφτηκα. Ή ασφάλειες, η οποία, μια ασφάλεια, ένα πρόγραμμα ασφάλειας που να σου δίνει κάτι σε σύνταξη. Και το σκέφτηκα, γιατί είναι καλή ιδέα. Εμείς που είμαστε ελεύθεροι επαγγελματίες, θα σκεφτούμε ότι κάποια στιγμή μπορεί να γεράσουμε ή να αρρωστήσουμε. Λέω, όταν κάνεις ασφάλιση που είναι για ασφαλίζεις τις αποδοχές σου σε περίπτωση ατυχήματος ή ιατρικής κατάσταση έκτακτη, λέει, παίρνει και ένα ποσό τα κάθε βραδιά που είσαι στο νοσοκομείο, αλλά παίρνει και ένα ποσό αποζημίωση αναλόγω με το τι πρόγραμμα ασφάλεια θα πιέσει. Θα το ψάξω την Αναστασία. Και μετά τη λυπήνασα. Και έπρεπε 3:30 να έρθω στον οδοντίατρο με τον Γιώργο τον Παντεμπορίδη για να μου κάνει καθαρίσμα. Καθάρισαν τα δόντια μου. Του λέω, σταμάτα να τρεβείς Γιώργο, δεν θα βγω τίποτα στην τηλεόραση. Στην τηλεόραση δεν θα βγω. Μου λέει, άντε παιδί που θα βγεις στην τηλεόραση. Του λέω, βγήκα, τελείωσε. Λοιπόν, και της λέω, πεινάω. Και μου λέει, όχι, δεν θα πας πουθενά. Θα σε αφήσω να πας να φας έξω, θα έρθεις να φας σπίτι. Και πήγα στην Αναστασία, μία από τις εκατοντάδες φορές που με έχει ταΐσει η Αναστασία Σταύρου, η διαιτολόγος, η διατροφολόγος και φίλη μου, η οποία τώρα είναι και ασφαλιστική σύμβουλος και έχει και την Apricot Life Solutions που φτιάχνω αυτές τις ώρες μάσκες. Και φάγαμε λουδί κυπριακό με αυγό και τόνο. Και μετά ήρθα στο Γιώργο, τον Παμπορίδη, τον οδοντίατρο μου, τώρα είμαι στο πάρκινγκ του Παμπορίδη. Πώς είναι εδώ στην περιοχή, είναι εδώ, Έγκομη Προστρόβολο. Ήρθα εδώ στον Γιώργο τον Μαμπορίδη και μου έκανε καθαρισμό δοντιών και μου έδωσε και θερμά συγχαρητήρια, γιατί λέει, βουρτσίζω σωστά τα δόντια μου, υπερβολικά σε σημείο που τρώω την αδαμαντίνη, αυτό το κάνω από μωρό, αλλά τα βουρτσίζω καλά και δεν είχαν καθόλου πέτρα. Και τώρα ήρθε η ώρα για να ανοίξουμε το κουτί, να ανοίξουμε το δέμα της κούλας της Μιχαήλ που μας το έχει στείλει. Ναι, τώρα το ανοίγω με το ταχυδρομείο, να το σχίσουμε.
το σκίσουμε, το σκίσουμε. Τι έχει στη λικούλα. Είμαστε φίλες στο Facebook. Τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Αχ, είναι μια ωραιότατη μπλούζα. Τη βλέπετε. Η οποία είναι πάρα πολύ δροσερή. Είναι βαμβακερή. Σαν τι φασμένο τούτο, σαν το ταϊστό που είναι. Αυτό είναι το από μέσα. Αχ, τι ωραία που είναι. Τα από μέσα και το απ' έξω. Τι μάρκα είναι αυτή η ρητρικούλα. Δεν γράφει μάρκα. Δεν γράφει. Είναι made in Italy, λέει. Είναι ιταλική. Αχ, τι ωραία μπλούζα είναι αυτή η κούλα μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου μπαίνει. Τι άλλο έχει μέσα. Ω! Μία πάλι άλλη ωραιότατη μπλούζα. Α, πράσινη. Που είναι και αυτή από την μπουτίκ της κούλα σου. Τι λέγκόρη κούλα την μπουτίκ σου, γιατί δεν γράφεις τίποτα μέσα. Α, έχει, γράφει. Γράφει. Δύο μπλούζες. Είναι εμφάνιση, λέει. Ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Κούλα Μιχαήλ, υπεύθυνη. Είναι ηλία Κανάουρου 19, 41-80, ύψωνας Λεμεσός. Απέναντι από το Βεζινάδικο και δίπλα από το φαρμακείο. Τηλέφωνο 2571-6151. Να η κάρτα της κούλας, η οποία γράφει από πίσω. Θέκλα μου, είσαι υπέροχη, είσαι ταγμένη για αυτή τη δουλειά. Ένα μικρό δώρο από εμένα για σένα, σε ευχαριστώ. Σου εύχομαι ότι καλύτερο για σένα, κούλα. Φιλιά μου, αγάπη μου, ευχαριστώ πολύ. Και τι άλλο έχει στείλει. Δεν είναι μόνο οι μπλούζες. Με όλη μου την αγάπη, Θέκλα, ένα μικρό δώρο για την Κυριακή. Θα το ανοίξουμε. Θα το ανοίξουμε και θα το ξανακλείσουμε. Και θα δείξω το βίντεο στην Κυριακή και είναι μια ευκαιρία να φύγει η Κυριακή από τη θάλασσα στην Πάφο και να έρθει εδώ στη μάμα της να πιάσει το δώρο της. Της αρέσουν πάρα πολύ τα σνίκ της Κυριακής, πάρα πολύ. Wow. Παντελονάκι. Δύο παντελονάκια έθνικ, μα είναι πάρα πολύ ωραία. Αυτά αρέσουν πάρα πολύ στην Κυριακή. Κορικούλα, πού το ήξερες. Και είναι και περίπου 3 κιλά η Κυριακή. Μια χαρά! Μια χαρά! Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτό το δώρο είναι της Κυριακής. Έχει ακόμη ένα μέσα στην Αριστονίκη. Α, της Αριστονίκης δεν τα ανοίγω. Θα της το δώσω στην επόμενη Αριστοτρίτη της Αριστονίκης. Ή να το ανοίξω και της Αριστονίκης. Λοιπόν, επειδή η επόμενη Αριστοτρίτη αργεί, γιατί έχουμε γυρίσει τις επόμενες δύο, θα το ανοίξω και της Αριστοτρίτης που το έχει στείλει η κούλα Μιχαήλ και θα της το κλείσω. Και θα της το δώσω όταν θα βρεθούμε. Αυτό είναι για την Αριστονίκη μας. Wow. Κούλα. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι μια μπλούζα μακριά. Θα τη δείτε την Αριστονίκη να το φοράει σε μια από τις επόμενες Αριστοτρίτες. Αριστονίκη και Κούλα, συγγνώμη που τα άνοιξα. Ήταν για να τα δει ο λαός. Κόρη, είναι ωραία τα ρούχα σου. Είναι από το Εμφάνιση Ανδρικά Γυναικεία Παιδικά. Της Κούλας Μιχαήλ στον Ύψωνα. Ιουλία Κανάουρου 19, 41-80 ύψωνας Λεμεσός, απέναντι από το Βεζενάδικο και δίπλα από το φαρμακείο. Δεν το ξέρω εκείνη την περιοχή που είναι, γιατί είχα μια γνωστή μου που μένει στον ύψωνα παλιά. Και τι άλλο έχει στείλει για μένα. Κορικούλα! Κορικούλα, έστειλε σε το μαγαζί, κορί μου. Τι ωραίο! Ένα πολύ ωραίο κολιέ. Γουστάρω. Μ' αρέσει. Αυτά είναι τα τυχερά μας, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστώ, κούλα Μιχαήλ, από την μπουτίκ εμφάνιση στη Λεμεσό. Η κούλα μπαίνει και μέσα στο κανάλι και σχολιάζει και στη σελίδα στο Facebook και σχολιάζει. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις μπλούζες. Είναι πολύ ωραίες, πολύ ωραία χρώματα. Και έχεις γούστο για την εμφάνιση, κούλα. Να πως τα είδα, αν το είχα ήδη ανοιγμένο. Είδατε μπροστά σας το άνοιξα. Μπροστά σας. Όλα μπροστά σας. Λοιπόν, και τώρα. Η ώρα είναι 5:20 και μας έχει μείνει μία διαδρομή η οποία είναι μέχρι το μολ της Λευκωσίας. Έχουμε υπεραγορά. Έχουμε εκεί πέρα να πάμε σε ένα κατάστημα στο Holland & Barrett να πάρουμε συμπληρώματα διατροφής που έχουν τελειώσει και άλλο aloe gel και τέτοια χρειαζόμεθα. Πλέον δεν παίρνω κρέμες προσώπου από εκεί. Κρέμες προσώπου πλέον παίρνω από την Cosmital
που μόλις μπορέσω θα σας τις δείξω, που κάνουν πάρα πολύ καλό στο πρόσωπο. Εντάξει, το πρόσωπο μου τώρα είναι χωρίς μακιγιάζ, έχω πάει στον οδοντίατρο, έχω πληθεί με σκέτο νερό, δεν φρόντισα να βάλω αντιλιακή, καλά κρασιά. Και θα πάμε να πάρω και κάτι βαφτικά που έχουν τελειώσει, από μακιγιάζ. Αυτά. Μου άρεσε σήμερα. Μου άρεσε σήμερα που είχα την ευκαιρία να χαλαρώσω, που είχα την ευκαιρία να φύγω από το σπίτι. Μ' αρέσει πάρα πολύ στο σπίτι, αλλά και μια μέρα κάθε τόσο να κάνεις την έξω δεν είναι κακό. Αυτές τις μέρες ήμουνα πολύ απασχολημένη με τους κήπους και είμαι ακόμη, ακόμη να τους τελειώσω. Όταν τελειώσω θα σας το δείξω, τον κήπο, τους κήπους λέω. Και κάνει καλό η αλλαγή. Και έτσι πήγα και κάθισα εκεί με τα σκυλιά και με τα μωρά. Μου άρεσε, ωραία ήταν. Σας αγαπώ, φιλιά.